Grazie. Vai do Brusai do Bisdoa. Alto vaso, Vidiu. Costeira de saco. Vamos pegar a voz. A piura aí. O problema é isso. Εδώ το πορτάκι, εδώ γύρω παγίδα, θα φέρει τη γη, θα την κατεβάζει κάτω. Εδώ το καπάκι, δύο μέτρους μήνων, δύο σπινό θα είναι, δύο βασίλους. Θα τα δεις, δική μου ιστορία, θα τα δεις. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα ένα. Δύο πλαισιάκια εδώ πέρα για τέσσερα τα έβαλα. Αυτό είναι βασικό θέμα, δεν έκανα στο σπίτι αυτό. Ένα χαρτί που δεν βάλα εγώ την κάνω εδώ, θα ρίξω και το πρώτο που κατασκευάζω το κλίμα και βάλω την τύπη. Εδώ πέρα είναι οδοί βασιλισσών, οδοί μελισσών, κατάλαβες. Εδώ πέρα μπορεί να περάσει η μέλισσα, μπορεί να βασίλισσα. Εδώ πέρα μπορεί να περάσουν λίγες μέλισσες, δηλαδή ρυθμίζει τη ροή. Ούτως ώστε να μην έχει πολύ υποχρέωση, εδώ μην βάζουν μέλια από, κατάλαβες, τα βάζουν κάτω τα μέλια. Όταν λες τις τρύπες, από πέρα αυτό το σμήνος εδώ, θα μπορείτε να κυκλοφορεί μέσα από εδώ και να βγαίνει μετά από εδώ. Έχει μια, δυο, τρεις εισισόδους εξόδους, κατάλαβες. Το ίδιο και από εδώ, από εδώ είναι δυστυχή του εδώ. Ας το δούμε από κάτω. Αυτά εδώ, είπαμε για να πηγαίνουν οι μέσες να πάνε να ξεκουράζονται, αλλά να μην χτίζουν και γίνεται εγώ. Να μην μπορούν να βάλουν μέλη εδώ, γιατί αν χτίζουν εδώ πέρα θα βάλουν εδώ μέλη. Προτιμήσου εννοείται τις δικές σου θυσίες από αυτό εδώ. Κατάλαβες. Αυτό εδώ θα αποκτήσουν οι μέλησες και θα τις αφήσουμε να βάλουν λίγο μέλη εδώ, να έχουν δικές τους προμήθειες. Αλλά θα δημιουργεί σαν γκράφης, κατάλαβες. Αυτή λέει, βάζουν, θα τα βάζουν, θα τα βάζουν, βάζουν στην περιοχή μέλη. Μετά κοιτά εδώ. Εδώ το χείρισμα για μέλη. Βλέπεις, το χείρισε εδώ. Εδώ τώρα βάζω μέλι και λες εδώ. Και από εδώ βάζουν την εξαγωγή μέλιου με αναρρόφηση. Εδώ βάλα κάτω και πήγα το κλείδι. Πλαισιάκια μας εδώ. Εδώ είναι μια ταΐστρα. Θα μπορεί να βάζει ξηρή τροφή για τις μέλισσες, δύο από εδώ τους τρώνε, ή σιροπάκι. Θα γίνει από εδώ έτσι. Κάνει έτσι που βάζει σιροπάκι κάτω. Κατάλαβες. Για τα ίδια και κάτω περιοχή. Λοιπόν, αυτά εδώ. Τώρα αυτό εδώ. Δες το. Θα δεις τι το σύμφωνο. Δες πώς το κάνω. Κάνει πατέντα. Έχει τον πιστό εδώ που είναι. Βλέπεις. Εδώ τώρα θα αφήνουμε να βάζουμε λίγο μέλι. Δεν μπορώ να σου πάρω μόνο το κάτω-κάτω μέλι που έχουνε. Κατάλαβες. Θα σου πει να βάζουν ένα-δύο χιλιάδε ξέρει και το υπόλοιπο θα σου το φέρουμε. Εδώ θα βάζουμε μέλι. Κατάλαβες. Γιατί δεν βάζουμε μέλι, θα βάζουμε. Θα είναι ανάποδο. Βάζει και ανάποδα μέλι μέσα. Βάζει. Στέκει το μέλι, κολλάει. Οπότε θα κράτησε να βάζει και εδώ μέλι μετά. Κατάλαβες. Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτό, το πάνω καπάκι, δεν θα τους άρεσε τόσο πολύ. Κατάλαβες. Θα τους κάνει πιο πολύ, πιο εύκολα να αποδέχονται. Και για να το πάει να δεις. Εδώ το δικτάκι αυτό εδώ, θα, είναι, θα γίνει πεχής, θα κατεβαίνει κάτω το μέλι από εδώ. Κατάλαβες. Και αυτό εδώ, με το χέρι, ξέρεις τι κάνει. Πάνω κάτω. Κατάλαβες. Το καταλαβαίνεις. Αναλόγως που είναι,
Αλλά λόγο που είναι, όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο πιο ανώριμο θα βγει το mail. Λιγότερο θα το mail. Όσο πιο ψηλά είναι, τόσο πιο όριμο. Εμεί τώρα αυτό το κάνουμε και εδώ πέρα το υπόδειο, αλλά εμεί τώρα κάνουμε μια βαλίδα να βιδοξενηθώ, να ρυθμίσει πιο εύκολα. Κατάλαβε. Αλλά τότε δεν κατάλαβα έτσι αυτή πρόχειρα πρόχειρα, καλό του και γιατί δεν χρειάζεται συνέχεια το ρυθμίσει. Δηλαδή να χειριστώ κάτω από το κεφάλι εδώ να το βάλει, είναι καλό. Εκεί ένα χειριστάκι. Και τώρα αυτό θα πηγαίνει σε ακουμπόνι εδώ. Δεν ξέρω τι κάτι πιο καλά για ακουμπόνι. Και πάω. Για βάλω στον πιστό, θα εδώ, στη μεριά. Καλό δεν είναι. Είναι ο Μούρκο. Έτσι που είδες. Εγώ πέρα με ρογγένια που λες. Προφοδοσία. Η ροή, τελός μήνους, η ροή του άλλου μήνους. Κοινός χώρος αυτός εδώ. Α, και εδώ κάτω τώρα. Εδώ τώρα αυτό εδώ θα γίνει για τη συλλογήρηση. Βλέπεις. Αυτό σιταρό λίγο κάτω. Θα συλλέγει. Και αυτά εδώ πέρα είναι υλικά πατατάκια. Δική μου πατέντα της. Πηγαίνει εδώ έτσι. Θα τα φτιάξουμε έτσι πλαστικά κάτι που θα πρέπει να κάνουμε. Την άξιση της ξαναβαράκης και θα τα φτιάξουμε αυτό. Από εδώ πέρα είναι η μυαγωγός μελισσού. Δηλαδή μέσα βγαίνουν αλλά δεν παίρνουν. Ορισμένες περιπτώσεις το θέλουμε αυτό. Κατάλαβες για τους κυφίες και τέτοια πράγματα. Και εδώ πέρα μετά η βασική διάφορα. Βγαίνουν οι μέσες και η βασίλισσα. Άμα το γυρίσεις έτσι, κοιτάξτε χρήσεις. Γίνεται βασιλικό διάφραγμα. Η μυαγωγός μπορεί να βγαίνει κυφίνες για πάρα πολλά, να βγαίνει μέλισσες, αλλά να μην παίρνουν από τα κάτω, να παίρνουν από δάχτυλο το μέλι. Και υπάρχει μια άλλη περίπτωση. Σιγά σιγά, δηλαδή αυξομοιώνει την κυκλοφορία. Κατάλαβες. Δηλαδή πώς το γυρίζει γύρω-γύρω, εδώ πέρα ξέρω περνάνε μία μέσα, δύο, τρεις, τέσσερις, το μεγαλώνεις. Κατάλαβες. Μέχρι εδώ περνάνε πιο πολλές. Και μετά στη μεταφορά, αν θέλει ο κουβεντικό να μεταφέρει, απλώ τα βγάζει, τα βάζει μια σακούλα, τα όλα ίδια και κλείνει. Και μεταφέρει. Κατάλαβε. Ή το κουβεντικό μπορεί τα βάζει εδώ, αν αυτό δεν εκδίδεται, γιατί θα έχει μέλιση μέσα. Αλλά με κάποιο τρόπο πα αυτό γίνεται. Είναι εργαλεία που δίνει χρήση στο μεσοκόμο και δυνατότητε δηλαδή να φτιάξει το μέλι σου. Βάλα την περίπτωση της περίπτωσης. Το που τώρα το βάζουμε εδώ έτσι για το που για προσέχει. Να το προσέχουμε. Εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ το κάνω και δώρο. Ένα θερμόμετρο που αγόρασα 5 ευρώ. Το κάνω δώρο. Ένα δημοκρασία. Άρα το εγγέρα μετά την δημοκρασία του. Λοιπόν, εδώ κάτω είναι αυτό. Τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν. Βλέπεις, το ένας μήνος εδώ. Βλέπεις. Το άλλο εδώ. Αλλά τι θέλω να σου πω, κάτσε να δείξω πολλά. Αυτό εδώ. Μια που το είδε μας αυτός για αυτό εδώ. Και εδώ πέρα μας διαφέρει μας η δουλειά. Αυτό εδώ. Ένα καλοπάκι. Κατάλαβες. Δύο καλοπάκι βάσκο. Ορίστε τώρα γράφει 4-5. Εντάξει, βάλω. Βάσκο κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Εντάξει, θα να βάλω αυτό. Γεια σου, δηλαδή, φάγει ψέλι. Βλέπει ψέλι, ορίζει τσακ, μπαμ. Κλείνει, μπέλα. Θα μην βλέπουν μόνο κούτα, κατάλαβες. Θα πάει κάτι. I'm at Italy. Here's the place I described the invention, the patent of the Bisdoa beehive. And I'd like to offer you a suggestion in case you want to invest to Bisdoa automatic beehive. You just show at this video, then you can apply to me at bisdoainvention@yahoo.com
and please declare to your email the amount of money you want to invest and the percentage of the shares you would like to receive. Well, that is. Thank you very much for watching this video clip, and I'm wishing you always all the best. Thank you very much. Bye.